Λοιπόν, στο σημερινό tutorial θα σας δείξω πώς να κάνετε ένα rollover button με το Firefox. Λοιπόν, αρχικά να πούμε τι είναι το rollover button. Το rollover button είναι ένα κουμπί που είναι στις ιστοσελίδες και αλλάζει καταστάσεις όταν ακουμπάς το δείκτη του ποντικού. Τι εννοούμε με αυτό, πάω να σας δείξω ένα παράδειγμα. Λοιπόν, ανοίξτε το Firefox εσείς, αν δεν το έχετε ήδη ανοιχτό. Λοιπόν, βλέπετε ότι εδώ είναι μια ιστοσελίδα. Όταν πατάμε εδώ, σε αυτά, αυτό είναι φτιαγμένο με αυτή τη λειτουργία. Δηλαδή όλα αυτά που βλέπετε είναι rollover buttons. Βλέπετε που αλλάζει χρώμα. Και γενικά και εδώ γίνεται μπλε και αν δούμε και αλλού, ας πούμε, αν δούμε εδώ, είναι πάλι με αυτή τη λειτουργία. Πάμε να φτιάξουμε ένα δικό μας. Λοιπόν, πάμε εδώ στο Fireworks, πατήστε Fireworks Document. Τώρα εσείς προφανώς θα κάνετε τεστ, υποθέτω δηλαδή, οπότε βάλτε ό,τι θέλετε σε αυτά εδώ πέρα. Το αφήνω έτσι όπως είναι. Αυτό θα το βάλω άσπρο. Okay. Και να είμαστε. Εγώ χρησιμοποιώ το CS5 αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το design μας. Λοιπόν, εδώ στο vector διαλέγουμε όποιο σχηματάκι από αυτά θέλουμε. Θέλετε να κάνουμε ένα βελάκι, θέλετε να κάνουμε κουμπί όπως αυτό που είδαμε. Τέλος πάντων, εσείς κάντε ό,τι θέλετε, απλώς ακολουθήστε τις οδηγίες που θα σας πω. Αυτή τη στιγμή εγώ θα πάρω το rounded rectangle, που είναι έτσι στρογγυλοποιημένο. Είναι ωραίο για κουμπί. Το κάνω εδώ. Αυτό. Λοιπόν, βλέπουμε είναι μαύρο, αλλάζουμε το χρώμα εδώ δίπλα από το κουβαδάκι. Θα το βάλω γαλάζιο. Και το stroke είναι αυτό που έχει γύρω γύρω το κουμπί, το χρώμα. Αν το βάλουμε ας πούμε κόκκινο, βλέπουμε φαίνεται πολύ λίγο. Αν θέλουμε φαίνεται παραπάνω, θα αυξήσουμε αυτό εδώ. Να έτσι. Λοιπόν. Τώρα, αυτό είναι κάτι απλό, έτσι. Αν θέλουμε να κάνουμε έτσι, το κάνουμε έτσι πιο ωραίο, πιο professional ας πούμε, θα βάλουμε διάφορα εφέ από εδώ. Glow, inner glow, inner shadow, ό,τι θέλετε. Τώρα εγώ θα βάλω το glow. Να το. Και μπορείτε να βάλετε και το bevel που το κάνει έτσι πολύ ωραίο. Inner bevel. Για να δούμε και το... Είναι και το outer bevel. Βλέπετε, το outer bevel το κάνει super. Λοιπόν, τώρα το glow θα μου πείτε τι το βάλαμε αφού δεν φαίνεται. Αλλά εντάξει, εγώ τώρα τα βάζω για να σας το δείξω. Τώρα αν θέλουμε να κάνουμε να φαίνεται, θα το κάνουμε έτσι, εντάξει. Διάφορα. Εντάξει, όχι, κάτι δίνει. Βλέπετε, κάτι δίνει, εντάξει. Είναι μια χαρά το κουπάκι μας, όπως βλέπετε. Αν θέλουμε και αυτό, το κάνουμε έτσι πιο ωραίο. Επιλέγουμε εδώ gradient. Και μπορούμε να διαλέξουμε κάτι από εδώ. Αυτό. Βλέπουμε ότι τώρα έγινε πολύ στυλάτο. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι το κουπάκι μας. Και επίσης θα γράψουμε και εδώ κάτι. Γράψουμε button. Button, εδώ. Οπότε, το βάζουμε στο κέντρο, εδώ. Και να το κουμπάκι μας. Λοιπόν, για να δημιουργήσουμε αυτό το roll over effect που σας είπα, είναι ήδη δημιουργημένο ένα state που είναι αυτό εδώ. Βλέπουμε ένα κουμπί έχουμε. Και θα δημιουργήσουμε ένα ακόμα. Μόλις θα δημιουργήσουμε, βλέπουμε είναι κενή η σελίδα, δεν υπάρχει ούτε το κουμπάκι ούτε τίποτα. Οπότε, τι θα κάνουμε. Θα πάρουμε το κουμπάκι, θα πατήσουμε Ctrl C, E, Edit, Copy. Copy λοιπόν. State 2, πάμε στο State 2.
Και πατάμε paste, Ctrl V. Λοιπόν, βλέπουμε ότι είναι στην ίδια θέση, επειδή το κάνουμε copy και paste. Πάντα να κάνετε copy και paste, αλλιώς θα πρέπει να το τοποθετήσετε εσείς όπου νομίζετε ότι είναι σωστό και μπορεί να σας βγει πιο δεξιά κτλ. Και δεν θα φαίνεται ωραίο μετά. Οπότε, ναι, copy και paste. Ας το κάνετε καλύτερα. Λοιπόν, οπότε τώρα πάμε στο state 2. Θα ονομάσουμε αυτό original. Και πάμε στο state 2 και θα είναι αυτό όταν ακουμπάς το δίκτυο ποντικού. Θα γράψω pressed, όταν πατιέται ας πούμε δηλαδή. Όχι ότι το πατάμε, αλλά έτσι. Λοιπόν, και στο pressed θα κάνουμε τις αλλαγές μας. Πώς θέλουμε να είναι όταν ακουμπάμε το δίκτυο του ποντικού. Όταν μπορούμε να αλλάξουμε μόνο τα γράμματα ή όλο το κουμπί, μόνο τα χρώματα, ό,τι θέλουμε εμείς πάλι. Εγώ θα αλλάξω το... αυτό εδώ βασικά. Πάμε στο Outer Bevel. Βάλουμε αυτό πιο χαμηλά. Γίνεται έτσι λίγο πιο κόκκινο. Λοιπόν, εγώ θα αλλάξω τα γράμματα. Θα το κάνω bold. Και θα τα μεγαλώσω και λίγο, θα το βάλω στο 32. Εδώ. Βλέπουμε ότι έχει διαφορά. Και στα χρώματα, έτσι που αλλάξαμε λίγο το outer bevel, βλέπουμε ότι έχει διαφορά. Και ας κάνουμε και λίγες ακόμα αλλαγές. Στο inner bevel θα κάνω, yes. Πάμε να κάνουμε στο glow αλλαγές. Εδώ. Λοιπόν, βλέπουμε ότι έχουν διαφορά. Λοιπόν, και τώρα, άμα πάμε να το δούμε στο browser μας, εδώ θα δούμε ότι όταν το κουμπάμε δεν γίνεται τίποτα. Οπότε θα πρέπει να βάλουμε, να πάμε εδώ πέρα, στο Slice Tool, να επιλέξουμε το κουμπί, να το έτσι να το περικυκλώσουμε και... όπως βλέπουμε ότι δεν χρειάζεται να το κάνουμε copy-paste αυτό το πράγμα, είναι και στα δύο. Αρκεί να έχουμε το περίγραμμα στην διαθέση, ας πούμε, να μην το κουνήσουμε στο άλλο state. Και αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να πατήσουμε εδώ και add simple rollover behavior. Το κάναμε. Α, και επίσης μπορείτε να βάλετε και εδώ ένα link για να σας πηγαίνει κάπου. Ας βάλω κάποιο. Εδώ θα βάλω ένα... link από το YouTube. Εδώ. Και πατάμε τώρα να το δούμε στο browser μας. Preview in Firefox ή όποιο έχετε εσείς. Και βλέπουμε ότι πέτυχε. Και τώρα φυσικά να το πατήσουμε θα πάει. Απλώς εγώ τώρα δεν έχω ανοιχτό το ίντερνετ και γι' αυτό δεν πήγε. Οπότε είναι απλό όπως βλέπετε, είναι πολύ εύκολο. Αυτά λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο tutorial. Και αν θέλετε κάτι άλλο να σας δείτε μου μήνυμα, πείτε μου στο comment αν θέλετε κάτι τέλος πάντων. Αυτά, για σας.